Ακούμε τόσα πολλά αυτές τις μέρες που καλύτερα είναι να απαντήσουμε με όρους επιστημονικής φαντασίας παρά με όρους πολιτικής ανάλυσης. Νομίζω ότι τα όσα έχουν αποκαλυφθεί τις τελευταίες μέρες δείχνουν ξεκάθαρα το ποιοι τα προηγούμενα χρόνια φτάναν σε εθνικές υποχωρήσεις και έρχονται σήμερα και μας κουνούν το δάχτυλο για άλλη μια φορά και είτε συμμετέχουν σε συλλαλητήρια με περίεργες συνθέσεις, διότι εγώ είδα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να είναι σε συλλαλητήρια όπου από κάτω φωνάζαν κάποιοι άλλοι αλήτες προδότες πολιτικοί και μετά να βγαίνουν και να μιλάνε, περίεργα πολιτικά φαινόμενα. Και είναι περίεργο το πώς, ενώ η χώρα έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας και πάει να δώσει μια λύση σε ένα πρόβλημα που κληρονομήσαμε, όπως και πολλά άλλα προβλήματα, αντί να έχουμε μια ξεκάθαρη θέση από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις του τι θα κάνουμε, έχουμε μια επίθεση άνευ προηγουμένου. Είναι δική σας επιλογή ή σας δεσμεύει το παρελθόν? Γιατί υπάρχει μια συζήτηση ότι δεν υπάρχει κάποια δέσμευση έναντι των γειτόνων ή των διεθνών οργανισμών όπου συμμετέχουμε. Άρα είναι από το μηδέν αυτή η διαπραγμάτευση. Άρα εσείς εκχωρείτε πράγματα. Δεν είναι από το μηδέν η διαπραγμάτευση. Προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν συμφωνήσει στην ονομασία πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτοί που τώρα μας κουνούν το δάχτυλο και υιοθετούν την ακροδεξιά ατζέντα των στελεχών του Λάος που καθορίζουν πλέον την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να αιτιολογήσουν τον ελληνικό λαό για ποιο λόγο είχαν αποδεχτεί. Σε αυτούς συγκαταλέγεται και τους ανεξάρτητους Έλληνες που είναι στη συγκυβέρνηση? Και οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν... Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Διότι ο κύριος, μπορώ και εγώ με ειρωνία να αντιμετωπίσω... Άλλο φόνος και άλλο δολοφόνος. Ναι. Μπορώ και εγώ με ειρωνία, προτιμώ να τα αντιμετωπίσω με πολιτικά επιχειρήματα. Διότι να σας θυμίσω ότι ο κύριος Καμένος είναι αυτός ο οποίος έξω από το μαξί μου είπε ότι έχει δώσει εμπιστοσύνη στον κύριο Κοτζιά στην πραγματεύσει που κάνει. Στην πράξη, το τι θα γίνει στη Βουλή, περιμένετε και θα το δούμε. Στο ζήτημα, δηλαδή, όμως, υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουν ανεξάρτητοι Έλληνες. Στο ζήτημα όμως του Μακεδονικού και σε ό,τι θα γίνει σε αυτά τα ζητήματα, εμείς δεν κάνουμε μαθήματα ιστορίας και πατριωτισμού, ούτε δεχόμαστε όμως μαθήματα. Καταφέρατε και δεν δεχόμαστε να διορθώσετε, κύριε Αλεξιάδη, πράγματα που έκαναν οι προηγούμενοι. Δεν δεχόμαστε μαθήματα από αυτούς οι οποίοι συμφωνούσαν είτε για την ονομασία, είτε για τη γλώσσα, είτε άλλα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ενημερώνω το πολιτικό λαό και τώρα έρχονται με ακραίες θέσεις. Αυτό είναι εμείς θέμα δεν ευθύνης. Υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε στα εθνικά συμφέροντα. Δεν διαπραγματευόμαστε για το καλό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για το καλό της πατρίδας. Και σε κάθε περίπτωση θα κάνουμε ό,τι είναι καλό για να πάνε τα πράγματα πιο πέρα από εκεί που παραλάβαμε. Όμως, διορθώσατε. Βεβαίως διορθώσαμε πάρα πολύ. Και επειδή λέτε για το θέμα της διαπραγμάτευσης. Άρα είναι όταν θέμα το 15 καθίσαμε ποια θα διορθώσετε πω, και ποια όχι. Όταν το 2015 καθίσαμε στο τραπέζι διαπραγμάτευσης, ξέρετε τι μας είπαν οι θεσμοί? Οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν συμφωνήσει σε πλεόνασμα 4,5%. Και εμείς το κατεβάσαμε κάτω από το 1%. Το ίδιο και στο θέμα της Μακεδονίας. Η άλλη πλευρά κάθεται και λέει ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν ήδη συμφωνήσει στο Α, Β, Γ, Δ. Από εκεί ξεκινάει η διαπραγμάτευση και καταφέραμε και την πήγαμε σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Μάλιστα.